Οι εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στους καταναλωτές με τις ανατιμήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Φυσικά και έχουν ακριβήνει και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε γιατί είναι οι ανάγκες πολύ πιο μεγαλύτερες. Δεν κρατάω λογαριασμό να σας πω. Όλα ακριβά είναι. Σε σύγκριση με 4 μήνες πριν, το καλάθι είναι φθηνότερο, όχι όμως φθηνότερο και από άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης φαίνεται να έχουν επιφέρει μειώσεις στις τιμές του βρεφικού γάλακτος και των βρεφικών πανών, αν και όχι στα επίπεδα που προσδοκούσε η κυβέρνηση και πολύ περισσότερο οι καταναλωτές. Δυστυχώς και η σύγκριση που γίνεται σε απόλυτα στοιχεία με απόλυτες τιμές είναι απογοητευτική. Έχουμε τα πιο ακριβά καλάθια. Και αν γίνει και η αναγωγή ως προς τον κατώτατο μισθό, εκεί θα είναι ακόμη πιο απογοητευτικά τα στοιχεία που έχουμε, γιατί αν συγκριθούμε με τον κατώτατο μισθό της Γερμανίας που είναι στα 2.000 ευρώ ή της Γαλλίας που είναι στα 1.700 ευρώ, ενδεικτικά λέω, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, εκεί το πρόβλημα φαίνεται σε ακόμη μεγαλύτερη στην πραγματική του διάσταση όπως το βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές. Μειώσεις καταγράφονται και στην τιμή του φρέσκου γάλακτος. Έτσι το καλάθι είναι σήμερα φθηνότερο κατά 4,60% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, παραμένει όμως το δεύτερο ακριβότερο μετά την Ισπανία. Ο στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υιοθέτηση των 4 μέτρων που έχουν εφαρμογή από τις 1 Μαρτίου φέτος, δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο στόχος ήταν μείον 15%, μια μέση τιμή μείωσης ως προς το σύνολο των κωδικών που απαρτίζονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες που είναι το βρεφικό γάλα, οι πάνες, τα καθαριστικά, τα είδη ατομικής υγιεινής. Εν τούτης αυτές οι μειώσεις εξανεμίστηκαν. Για παράδειγμα, γάλα νοπό πλήρες 1 λίτρο στην Ελλάδα στοιχίζει 1 ευρώ και 49 λεπτά ενώ στη Γερμανία 1 ευρώ. Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας στην χώρα μας στοιχίζει 25 ευρώ και 12 λεπτά ενώ στη Γερμανία 18 ευρώ και 99 λεπτά. Αυγά μεσαία 6 τεμάχια στην Ελλάδα στοιχίζει 2 ευρώ και 55 λεπτά, ενώ στη Γερμανία 1 ευρώ και 85 λεπτά, ενώ οι βρεφικές πάνες 11 ευρώ και 44 λεπτά, ενώ στην Γερμανία 5 ευρώ και 20 λεπτά. Σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα είδη ατομικής υγιεινής, όχι μόνο δεν παρατηρούνται μειώσεις τιμών, αλλά υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις.